Θα καλωσορίσω την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, βουλευτή επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία. Καλωσορίσατε. Τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίσατε. Και τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Λαβάνο, ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καινούριος. Καινούριος, ναι. Νεοεκλεγή. Νέος και καινούριος. Έχω προλάβει ήδη και μια ολομέλεια. Ευχάριστο τουλάχιστον ότι έχουμε πολλούς νέους στην πολιτική. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο τώρα για τη νέα κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε σήμερα. Κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτό το μείγμα με 21 εξοκοινοβουλευτικούς μάνατζερ, με τους πολιτικούς υπουργούς. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα? Το είχε προσπαθήσει ο κύριος Σεμίδης το 1996. Υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ υπουργών και υφυπουργών. Να πω κάτι. Καταρχήν δεν υπάρχει πλήρης διάκριση πολλές φορές ανάμεσα στους τεχνοκράτες και στους πολιτικούς. Υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο. Και αντιστρόφως πολιτική, γιατί υπάρχει πολλές φορές η εντύπωση στον κόσμο ότι η πολιτική είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν έχουν γνώσεις και τέτοια. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται ανάμεσα στους πολιτικούς και τεχνοκράτες είναι λάθος. Υπάρχουν πολιτικοί που ξέρουν πολύ περισσότερα από τους τεχνοκράτες, μην αμφιβάλλετε. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έτσι όπως έχει δομηθεί εκφράζει την επιθυμία του κυρίου Μητσοτάκη για ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων, ταχύτητα στην εκτέλεση και κοινωνική αποτελεσματικότητα. Γιατί μεταξύ μας αυτό που μετράει στην πολιτική και για τους πολιτικούς είναι η κοινωνική αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα, αν το μοντέλο αυτό θα πετύχει στο βαθμό που το θέλει ο Πρωθυπουργός ή σε μικρότερο βαθμό, μένει να το δούμε. Ναι. Κύριε Παπά, το πρώτο σχόλιο για τη νέα κυβέρνηση. Παραδώστε σήμερα σε έναν άλλον υπουργό. Το Υπουργείο αλλάζει, γίνεται ψηφιακή διακυβέρνηση και προσπαθεί η νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, να πατάξει το τέλος της γραφειοκρατίας. Το οποίο υπάρχει, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ δημοσιογράφος, πάνω από 30, υπάρχει το τέλος αυτό, μας ταλαιπωρεί. Στον τομέα του δημοσίου, αυτή τη στιγμή, εμείς παραδίδουμε ένα χαρτοφυλάκιο, στο οποίο έχουμε συμβασιοποιημένα δύο τεράστια έργα. Το πρώτο είναι η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, υλοποιείται ήδη και έχει χρόνο παράδοση σε 9 μήνες. Και το δεύτερο είναι το ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2, που αφορά τη συνδεσιμότητα μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Είναι ένα τεράστιο έργο 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και εγώ εύχομαι και ελπίζω το οργανόγραμμα το καινούριο να επιταχύνει την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Η πρώτη συζήτηση που είχα με τον κύριο Πιερακάκη, στον οποίο παραδώσαμε και το Υπουργείο κατά την τελετή παράδοση παραλάβεις, φαίνεται ότι αυτά τα έργα είναι μέσα στα πλαίσια και των σχεδιασμών που έχουν στο μυαλό τους. Τώρα, ένα γενικότερο σχόλιο για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι εάν κάποιος θέλει κάτι να παρατηρήσει σε σχέση με το κυβερνητικό σχήμα, είναι ότι προφανώς δεν είναι μικρό και ευέλικτο. Και την επόμενη ερώτηση θα κράσει η κυρία Γερμάκο. Έχει ελάχιστες. Δεν είμαι της άποψης ότι κατά ανάγκη τα μικρά είναι και αποτελεσματικά. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μετά την μεταπολίτευση όμως. Εντοπίζω όμως μία, θα σας έλεγα έτσι, ασυμβατότητα μεταξύ αυτού που υποτίθεται ότι θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ένα σχήμα της κυβέρνησης, και αυτό που έκανε. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ λίγες γυναίκες, μόνο 5 τον αριθμό. Τρίτον, διόρισε σε υπουργική θέση ένα δικαστικό, ο οποίος εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα μία εβδομάδα πριν. Τέταρτον, έχει χαρακτηριστικά συγκεντρωτισμού, δηλαδή πηγαίνει η ΕΡΤ, το ΑΠΕ και η ΕΕΠ κατευθείαν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτά βέβαια είναι δευτερεύοντα κατά τη γνώμη μου σε σχέση με το γενικό πολιτικό ζήτημα, όπου και η κυβέρνηση θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι λειτουργικά, ξέρετε, για εσάς τους δημοσιογράφους και για εμάς τους εκπροσώπους των κομμάτων να τα συζητάμε στα πάνελ, αλλά η πολιτική τους έτσι επιρροή στο γενικότερο κλίμα είναι οριακή. Μάλιστα. Το συνολικό ζήτημα όμως είναι το μείζον, δηλαδή το τι θα γίνει με την οικονομική πολιτική. Θα έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις τώρα, θα έχουμε την κατάθεση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο και εκεί θα κρυθεί. Θα υπάρχει 13η σύνταξη, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, θα σβήσει η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτά είναι τα μείζωνα στα οποία νομίζω θα κρυθεί η κυβέρνηση και θα διαμορφωθεί και το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Το πρώτο σχόλιο για το δικό σας, για τη νέα κυβέρνηση, για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Είδαμε τα εκλογικά αποτελέσματα, είδαμε σήμερα αρκετές τελετές παραδόσεων και παραλαβών υπουργείων.
Φαίνεται ότι πραγματικά αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει, ότι έχουμε μια αλλαγή κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, είναι και πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται εμείς τώρα να κάνουμε καμία βαθιστόχαστη συζήτηση πάνω σε αυτό, αρκεί να ακούσουμε ξανά τα σχόλια τα οποία έκαναν οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης που παραλάμβαναν, όπου όλοι τους σχεδόν στη μεγάλη τους πλειοψηφία αναγνώρισαν το έργο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση στα κάθε υπουργεία, στα υπουργεία που παραλάμβαναν. Το θεωρούν μια σοβαρή παρακαταθήκη και θα συνεχίσουν χτίζοντας πάνω σε αυτό το έργο. Ποιο ήταν το έργο? Θεωρείτε ότι δεν έγινε κανένα έργο και δεν θα κάνουν και οι υπόλοιποι? Όχι, δεν θεωρούμε αυτό. Θεωρούμε ότι κοιτώντας, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις, ούτε ο λαός κατά την άποψή μας πρέπει να περιμένει τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί αν διαβάσει κανείς τα προγραμματικά προγράμματα, τα κυβερνητικά προγράμματα, με τα οποία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν στις εκλογές τις περασμένες, εκτός από την αντιπαράθεση που πραγματικά γινόταν πριν σε σχέση με το ποιος αντέγραψε από ποιον το κυβερνητικό πρόγραμμα, ήταν ένα από τα ευτράπελα της προεκλογικής περίοδου, θα δούμε ότι και τα δύο κόμματα είχαν συγκεκριμένα πράγματα μέσα, τα οποία αποτυπώθηκαν και στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν, τα οποία ήρθε και σήμερα να ελέγξει και το Eurogroup. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σκληρή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί θα κληθεί να συνεχίσει στην πολιτική που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, των μνημονιακών νόμων, των δεσμεύσεων, της αυξημένης εποπτείας, των ματωμένων πλεονασμάτων, των μέτρων μέχρι το 2060. Και θα κρυθεί, αν θέλετε, και πολύ γρήγορα, γιατί το Eurogroup έβαλε συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά που έχουν μείνει δηλαδή από τις δεσμεύσεις. Ξαναβάζει το ζήτημα των συντάξεων, των ασφαλιστικών ταμείων. Μάλιστα. Θα ανοίξουν τα ζητήματα των πληστηριασμών. Άρα ο λαός μας πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις με οργανωμένο τρόπο, με μαζικό τρόπο, το επόμενο διάστημα. Απλά τα ζητήματα των συντάξεων κάποιοι δεν περίμεναν το Eurogroup για να τα θέσουν, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, κύριε Παπα. Κύριε Γιαννάκου, ακούσαμε ότι τα πλεονάσματα. Και πίσω. Κύριε Γιαννάκου, τα πλεονάσματα του 3,5% είπαν να τα ξεχάσετε με τη διαπραγμάτευση. Δεν θα μειωθούν, θα μείνουν έτσι. Πώς έρθει το 4% ανάπτυξη? Ακούστε, είναι φυσικό η άλλη πλευρά να θεωρεί ότι πρέπει να τηρηθεί αυτό που έχει συναποφασιστεί. Από την άλλη πλευρά, εμένα, ξέρετε, με ενοχλεί ένα πράγμα. Η συνεχής επίκληση των μνημονίων, αυτό που πρέπει να επικαλεστούμε είναι ότι η χώρα χρεοκόπησε. Το πρόβλημα δεν ήταν το μνημόνιο, το πρόβλημα ήταν η χρεοκοπία της χώρας. Και δεύτερον, βέβαια, υπάρχει και συνέχεια του κράτους. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει τονίσει ότι θα προσπαθήσει να του δώσουν μια ευκαιρία να μειωθούν τα πλεονάσματα του 3,5%. Και πρέπει να του δώσουν αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να μην του τη δώσουν. Αλλά θα κάνει την προσπάθεια. Αλλά θα κάνει την προσπάθεια. Θα κάνει την προσπάθεια, την κάνει. Και το ίδιο πράγμα είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει το 2015 το Γενάρη. Κάνα την προσπάθεια και φτάσαμε σε δημοψήφισμα. Θα την κάνει την προσπάθεια ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, αφήστε το δημοψήφισμα, ήταν άλλη ιστορία. Εγώ σε ιστορικά μιλάω. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια έγινε, η διαπραγμάτευση έγινε. Φτάσαμε σε τείχο. Εάν δεν υπάρξει αυτή η διαπραγμάτευση, δεν τελεσφορεί αυτή η διαπραγμάτευση. Το 4% ανάπτυξης, στο οποίο έχει βασιστεί το πρόγραμμα της Δημοκρατίας, πώς θα έπαιρνε? Ακούστε, το 4% ανάπτυξη είναι ο στόχος. Δεν είναι η προϋπόθεση για να γίνουν τα υπόλοιπα. Οι άλλες πολιτικές οι οποίες θα ασκηθούν έχουν αυτό το στόχο. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Βάλτε μία άνω τελεία να πάμε στο Γιώργο τον Ευθυμίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντιπροέδρου Mike Pence των ΗΠΑ με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιώργο, το ρεπορτάζ. Ναι, καλησπέρα και πάλι. Πριν από λίγη ώρα τηλεφώνησε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πένς, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να το συγχαρεί για την εκλογή του. Στο τηλεφώνημα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες διήρκησε πάνω από 20 λεπτά, συζητήθηκαν ουσιαστικά ζητήματα και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για την περαιτέρω εμβάθυνση των ούτως ή άλλως πολύ καλών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφώνημα του κυρίου Πένς έρχεται μετά από αυτό της Άγγελα Μέρκελ αλλά και του κυρίου Αναστασιάδη, με τους οποίους συμφώνησε ο κύριος Μητσοτάκης για επισκέψεις στις χώρες στο επόμενο διάστημα. Γιώργο, συνεχίζεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Χατζηδάκη? Ναι, είναι ακόμη μέσα και αναμένουμε και δήλωση από τον κύριο Χατζηδάκη όταν θα βγει. Οπότε θα είμαστε σε επαφή. Ωραία, να την μεταδώσουμε προφανώς για τη ΔΕΗ. Το πρόβλημα της ΔΕΗ είναι πολύ. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε εδώ. Σας είχα διακόψει. Βλέπετε τη συνέχεια του κράτους. Προσέξτε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δομήσει σχέσεις εξαιρετικά θερμές με την αμερικανική πλευρά. Τώρα υπάρχει συνέχεια του κράτους, παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα. Δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Έχουμε νομίζω μια πολιτική εξωτερική η οποία έχει δώσει αποτελέσματα. Το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή στην εξωτερική μας πολιτική είναι σχέσεις με τους εξαναγωνών γείτονες. Ξέρετε και το γιο σας γελάει ο τρίτος της παρέας σας. Γιατί είναι έτσι, είναι έτοιμος να πει εγώ σας τα έλεγα προηγουμένως. Είναι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να έχουν καθαρή θέση για το ποια νομίζουν ότι πρέπει να είναι η διεθνής θέση της χώρας. Εάν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να μην έχουμε σχέσεις με τη Δύση και πρέπει να έχουμε ας πούμε με τη Ρωσία, και αυτό είναι μια άποψη θεμητή. Υπάρχουν κόμματα τα οποία την καταθέτουν με σοβαρότητα αυτή την άποψη στο τραπέζι, αλλά συνολικά αυτή τη στιγμή λέω ότι στην εξωτερική πολιτική, επειδή μπήκε το θέμα, έχουμε την επίλυση του μακεδονικού ζητήματος, όπου τώρα δεν το ακούω να μπαίνει και ως θέμα, ούτε να απασχολεί οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία ακριβώς μας έδωσε τη δυνατότητα στην δύσκολη σχέση μας με την Τουρκία να έχουμε όλους τους συμμάχους στο πλευρό μας, και η εικόνα της διεθνούς κοινότητας είναι η εικόνα μιας Ελλάδας η οποία είναι ψύχρεμη και με συμμαχίες. Mm-hmm. Και η εικόνα της Τουρκίας είναι μια χώρα η οποία δεν είναι ψύχρεμη, είναι ανήσυχη και απομονωμένη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση η οποία είχαμε μέχρι την περασμένη Κυριακή. Το ζήτημα των πλεονασμάτων τώρα. Ναι, εκεί θα πάμε. Γιατί βάλατε την εξωτερική πολιτική, γιατί είχαμε τηλεφώνημα. Είχαμε εμβόλυμο τηλεφώνημα. Το 3,5% ήρθε, προειδοποίησε από το Eurogroup. Ξέραμε ότι είχατε διαπραγματευτεί με κάποιο τρόπο να βάλετε το μαξιλάρι των 5 δισεκατομμυρίων ώστε να υπάρχουν τα πλεονάσματα να μην είναι 3,5%. Ούτε αυτό φαίνεται να ισχύει. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό ίσχυε. Είχε γίνει κανονικά και δεν υπήρχε καμία αντίρρηση. Υπήρχε συμφωνία για το Δεν υπήρχε τώρα... καμία αντίρρηση. Έγιναν και Eurogroup ενδιάμεσα και δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίρρηση. Αυτό που Άρα κάνει... τι είναι αυτό που έγινε τώρα στο Eurogroup. Αποσύρει μονομερώς το κατεκτημένο έδαφος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς. Θεωρεί ότι κακώς χρησιμοποιήθηκαν τα 5 δις από το μαξιλάρι για να πάρουμε θετικά μέτρα και γυρίζουμε στην προτεραία κατάσταση, όπου ο στόχος είναι 3,5% νέτο σκέτος και δεν υπάρχει χώρος. Πώς το αποσύρει η Νέα Δημοκρατία. Μα η Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν στο Eurogroup ήταν ο κύριος Χουλιαδάκης. Δεν ήταν κανείς από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, λέω όμως, άνοιξαν κάποιες ορέξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι θα ζητήσει να μειωθούν τα πλεονάσματα, τα μειωμένα. Τα μειωμένα. Εμείς τα πλεονάσματα τα κάναμε 2,5 μέχρι το 2022 και 2,1 μετά. Είχατε υπογράψει 4,5, κυρία Γιαννάκου. Όχι εσείς προσωπικά, η παράταξή σας. Μιλάμε, άρα, λοιπόν, μιλάμε τώρα, για την κυβέρνηση Σαμάρα το 2014, λέτε. Έτσι. Έχουμε την οικειοθελή, θα σας έλεγα, απώλεια ενός διαπραγματευτικού όπλου. Δηλαδή, ο Τσίπρας μονομερός κατέβασε το πλεονάσματα στα 2,5 και πήρε θετικά μέτρα, τα οποία τα σχεδιάζαμε και για το 20, θα δούμε. Εδώ είμαστε. Τι τον εμποδίζει τον κύριο Μητσοτάκη να γυρίσει πάνω στο σχέδιο αυτό. Ψυχραιμία. Δεν θέλει. Ο κύριος Μητσοτάκης, να σας πω, θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και προεκλογικά σε πολλά πάνελ και το είχαμε εξηγήσει νομίζω σε πολλές ευκαιρίες. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία το πλεόνασμα, το ύψος των πλεονασμάτων, θέλει να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για να πάρει αρνητικά μέτρα. Κάποτε αυτό γίνονταν με το ύψος του χρέους και την αναδιάρθρωση. Στο πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο η δικαιολογία ήταν η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Τώρα το καινούριο φρούτο είναι τα πλεονάσματα. Θα σας απαντήσει, κυρία Γιάννη. Μην έχουμε τόση φαντασία. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Χρόνο δικαιούστε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακούστε. Θα πρέπει περιμένουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις, κυρία Γιαννάκου. Μιλάω σοβαρότατα τώρα. Πήρατε σκληρότατα μέτρα. Πήρατε σκληρότατα μέτρα. Και δεν αποτελεί δικαιολογία γιατί πήρατε αυτά τα μέτρα ο ισχυρισμός ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πιο σκληρά μέτρα ακόμα. Όχι. Ψυχραιμία. Εδώ κοιτάξτε, είναι τα πράγματα απλά. Εμείς καταφέραμε να βγούμε από τα μνημόνια και πήραμε 2 κύματα θετικών μέτρων. Πόσο βγήκαμε. Βγήκαμε, κανονικότατα βγήκαμε. Διότι δεν και η απόδειξη, είναι, η απόδειξη είναι όχι μόνο η αύξηση του κατώτατου. Είναι εποπτεία όμως. Ναι, την ενισχυμένη εποπτεία είναι άλλο αυτό όμως. Είναι η κατάσταση προσέξτε, στην οποία βρίσκονται... δεν είναι η εποπτεία. Του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είναι η ενισχυμένη εποπτεία. Η ενισχυμένη εποπτεία, βεβαίως. Ενισχυμένη εποπτεία όσων χωρών ολοκληρώνουν προγράμματα. Λέω λοιπόν, εμείς καταφέραμε να πάρουμε 2 κύματα θετικών μέτρων και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες και μήνες, σύντομα δηλαδή, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που η κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα παρουσιάσουν τα οικονομικά του προγράμματα. Κοντά, έτσι λοιπόν. Δεν είναι. Είμαστε πολύ κοντά. Ωραία. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολάου. Είναι και λίγο, εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και λίγο δύσκολο τις ημέρες που έχουμε την ορκομοσία της κυβέρνησης και την παράδοση παραλαβή να θεμελιώνονται τέτοιο. Ξέρετε, περιμένουν αλλά... τώρα. Να περιμένουν δηλαδή για να γίνει αντιπολίτευση, λέτε. Τα έχετε περιγράψει. Περιμένουν, διότι είναι τέτοια η χαρά
που φτάσανε στο 31%, γιατί φοβόντουσαν ότι θα κατέβουν πάρα πολύ χαμηλά, ώστε προετοιμάζονται. Κύριε Παπά, μην απαντήσετε ακόμη. Μην πάω στον κύριο. Κάποια χαμόγελα πάρουν. Συνιστώ να πάτε διακοπές. Να πάτε διακοπές. Εμείς δεν θα πάμε, αλλά εσείς να πάτε διακοπές και θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Ωραία, κύριε Νικολάου Λαβάλ. Ο λόγος εσάς τώρα. Γελούσατε προηγουμένως και με τις ΗΠΑ. Κοιτάξτε. Και τώρα. Τώρα είναι πολλά, είναι μια μεγάλη βεντάλια ζητημάτων. Αν κάτσουμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτά, θα πάρουμε πάρα πολύ ώρα. Για τη σχέση, την καλύτερη και πιο αγαστή συνεργασία που είχε ποτέ, που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μια ελληνική κυβέρνηση, που αυτή ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό έχει πει ότι χαίρεται πάρα πολύ που έχει χτιστεί, αφού έχει διανυθεί τόσο πολύ έδαφος. Ένα έδαφος το οποίο ήρθε και έχει πολλαπλασιάσει τις αμερικάνικες βάσεις στο ελληνικό έδαφος, που καθιστούν την Ελλάδα στόχο. Αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το έχει στο νου του. Στόχο. Στόχο, βεβαίως. Στόχο των αντιπαραθέσεων, μπορεί να είναι και πολεμικές, μεταξύ των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλες πολύ ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, η οποία τώρα παίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο ζήτημα της εξόρυξης των υδρογόνων ανθράκων, σε μια περίοδο που η Τουρκία, με την κάλυψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμάχων, υποτίθεται από εμείς. Η Ρωσία θα χτίσει την Ελλάδα, αλλά δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι έχει κάνει δήλωση συγκεκριμένη ο πρόεδρος της Ρωσίας που λέει ότι οποιαδήποτε υπονομευτική δράση στο μαλακό της υπογάστριο θα θεωρηθεί εχθρική πράξη. Όπως είναι το να φτιάχνει στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στο μαλακό υπογάστριο. Να περάσω σε ένα δεύτερο. Με προκαλείτε να ρωτήσω όμως. Δηλαδή, το ρωτάω συνεχώς. Τι θα κάνουμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα δεν είναι αν θα πούμε. Τι να κάνουμε. Και ξαφνικά μόνοι μας τι θα κάνουμε. Το ζήτημα καταρχήν σε αυτή τη φάση. Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας, το οποίο λύνει και τα ζητήματα της τοποθέτησης σε σχέση με τα άλλα κράτη και λαούς. Γιατί λέμε ότι αν φύγει από τη μέση το παζάρεμα για το ποιος μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος θα κάνει κουμάντο στους φυσικούς πόρους μιας χώρας. Γιατί γι' αυτό γίνεται η όλη συζήτηση. Αν θα είναι αμερικάνικα, τουρκικά, αμερικάνικα, γαλλικά, ιταλικά, θα μπορούσαμε να τα λύσουμε με σχέσεις αμοιβαίας και υποφελούς συνεργασίας με τους λαούς των χωρών. Όμως λέω ότι σήμερα δεν μπορεί να είναι η λύση. Βάζω τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο μπλέντερ με την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου για να προασπίσω τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου ομίλου. Να περάσω πολύ σύντομα σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αν θέλετε, για να πολύ τελειώσουμε σύντομα. Σε λίγο. Είναι φυσικό να υπάρχει μια τόσο όμορφη και χαλή συζήτηση στο τραπέζι. Γιατί. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, αλλά κύριε Μαλόνα, από τώρα δεν θα έχει νόημα. Να μιλάμε έντονα. Εγώ περιέγραψα, με αδικείτε κύριε Λαβάνο, περιέγραψα πάρα πολύ θεμελιώδεις διαφωνίες. Είπα ότι είναι δύσκολο, επειδή είμαστε στα 24 ώρα σχηματισμού της κυβέρνησης. Κύριε Παπά, εγώ αυτά που λέμε στην τηλεόραση να τα ακούει ο κόσμος με κατανόηση, διότι είμαστε στις μέρες που σήμερα ακόμα δεν κάνουμε. Η διαφωνία είναι το επίκεντρο της δημοκρατίας. Ακριβώς. Να καταλήξω. Η παράδοση να κλείσω σημαντική στιγμή. Προφάνω. Να κλείσω το επιχείρημα μου. Γιατί αυτή η καλή συζήτηση, το καλό κλίμα και η αγαστή συνεργασία υπήρχε και πριν και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Γιατί προφανώς τα θετικά μέτρα, τα αντίμετρα των πλεονασμάτων, βεβαίως, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Παπάς. Καλά. Οι μάχες στην Ελληνική Βουλή. Ακούστηκαν απίστευτα πράγματα. Οι μάχες στην Ελληνική Βουλή κρίνονται από το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών. Και τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη του πλειοψηφία. Θα τα εφαρμόσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, η οποία και τα ψήφισε. Θα τα εφαρμόσει. Θα ανατρέψει τον νόμο τραγουδιού. Ορισμένα μέτρα τα ψηφίσαμε. Θα ανατρέψει τον αντιαπεριακό νόμο. Να το ρωτήσω εγώ, κύριε Νικολά. Μάλλον όχι. Να το ρωτήσω εγώ. Βεβαίως. Θα κρατήσει αυτούς τους νόμους. Ο νόμος Κατρούγκαλου θα μείνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου θα καταργηθεί, έχουμε πει. Άλλωστε, κατά ένα μεγάλο μέρος τον κατήργησε η ίδια κυβέρνηση. Μη εφαρμόζοντας τις μειώσεις των συντάξεων, έτσι δεν είναι. Βεβαίως θα καταργηθεί. Ναι, βεβαίως. Τι άλλο από αυτά που έχετε ψηφίσει δεν θα συνεχίσει να υπάρχει στην πορεία. Αυτά θα τα δούμε και θα δούμε τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπουργών και των υπουργών, των οικονομικών υπουργών, αλλά και άλλων υπουργών, όπως των κοινωνικών ασφαλίσεων κτλ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά ήδη, αλλά ένα πράγμα μπορώ να σας βεβαιώσω. Ότι η Νέα Δημοκρατία, την οποία παρουσιάζουν ως φόβητρο διάφοροι, είναι ένα κόμμα λαϊκό που, και όχι ταξικό, που αντανακλάσει όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενδιαφέρεται για όλες τις κοινωνικές τάξεις και έχει μια μακρά ιστορία κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορεί να δημιουργείται κλίμα τρόμου
και παραμύθια περί δεξιάς και τα λοιπά, γιατί αν αρχίσουμε και εμείς τα παραμύθια περί αριστεράς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Λάζεται. Λοιπόν, είμαστε για πολύ προγράμμα. Μακριά εμείς από αυτά. Μιλάμε για προγράμματα πάντως, κυρία, για να ακούμε, σας αδικείτε λίγο. Λοιπόν, δεν σας αδικώ. Αδικείτε τον εαυτό σας μόλις σας μερικές φορές. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις. Την κυρία Γιαννάκου, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Νικολάου Λαβάνο, ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για την ωραία κουβέντα που κάναμε.